Σε τεταμένο κλίμα και με σκληρές κόντρες συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου το πολυσυζητημένο έργο στον όρμο του Δερματά. Θεωρώντας μέχρι και σήμερα ότι ο Δήμος έχει δίκιο, ότι η τεχνική υπηρεσία ενήργησε, όπως λένε, by the book, σύμφωνα με τον νόμο δηλαδή. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, παρουσιάζοντας το χρονικό της υπόθεσης, υποστήριξαν ότι ο δρόμος για την επανέναρξη των εργασιών έχει ανοίξει, επικαλούμενη έγγραφο του Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Μόνο που, όπως τόνισε ο εργολάβος στο συγκεκριμένο έγγραφο, το Λιμεναρχείο απλώς δεν εκφράζει αντίρρηση για την επανέναρξη των εργασιών, θέτοντας ως προϋπόθεση την τήρηση της νομιμότητας. Το έγγραφο του Λιμεναρχείου λέει αυτό εξή: δεν έχουμε αντίρρηση να συνεχιστεί το έργο εάν τηρεί την κείμενη νομοθεσία. Στο μεταξύ, εγώ είμαι σε κατάσταση υπόπτου ακόμα στην εισαγγελία. Σε κατάσταση υπόπτου, κύριε Αντιδήμαρχε, είστε και εσείς. Μάλιστα, ο ίδιος ο εργολάβος έκανε και την απίστευτη παραδοχή πως σκόπιμα έκανε κάποιες θυσίες, όπως τις χαρακτήρισε, για να κρατηθεί το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται κάτω των 100.000 ευρώ, έτσι ώστε να μην θεωρηθεί κακούργημα. Σας πληροφορώ, ούτε το 1 τρίτο των αποζημιώσεων δεν έχουν καταγραφεί από αυτές που δικαιούμαι. Έχω δώσει χρήματα μέσω τραπέζης, με συμπολιτικά στις τράπεζες, στα πλωτά. Αυτά δεν έχω σπελάρει, δεν έχω σπελάρει τίποτα. Από όλα αυτά, γιατί, για να κρατηθεί κάτω των 100.000, για να μην είναι κακούργημα για κανένα. Καταπέλτης ήταν η αντιπολίτευση που κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για παταγώδη αποτυχία. Καταρχήν συζητείται στο σώμα το θέμα αυτό και είναι ντροπή που οι επικεφαλείς δεν έχουν πάρει το κόσμο των ευθόδιων σέντευξης και μας παραπέψανε να πάμε να πάρουμε εισαγγελική εντολή να το πάρουμε. Θεωρώ και το είχα πει πολλές φορές σε συναντήσεις που έχουμε κάνει ότι είναι αδιανόητο. Η ενημέρωση η δική μας θα είναι ελλιπής. Εκεί που έχει φτάσει μπορώ να διαβεβαιώσω με όση ευθύνη μπορεί να διαθέτω και με την επαγγελματική μου ιδιότητα ότι με αυτήν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχουν χαθεί πολλά. Κατά τη γνώμη μας, σε αυτό το έργο αποτυπώνεται η ρίση, η φράση ότι ο βασιλιάς είναι γενός. Εδώ λοιπόν έχουν γίνει μια σειρά λαθών, παραλήψεων και τώρα προσπαθούμε με διοικητικούς τρόπους να αποδώσουμε ευθύνες. Το έργο είναι σημαντικό και όπως υποθήκε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επιβάλλεται να ολοκληρωθεί. Αξίζει να σημειωθεί πως τελικά η Δημοτική Αρχή πήρε πίσω την εισήγησή της για τη διάλυση της εργολαβίας και σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Διαπαραταξιακής Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί τι μέλη γενέστε. Ωστόσο, από τη σύσκεψη απουσίαζαν πέραν της λαϊκής συσπήρωσης και η παράταξη των ενεργών πολιτών αλλά και η παράταξη του Γιάννη Κουράκη. Μάλιστα, οι ένεργοι πολίτες δήλωσαν ότι αποχωρούν από τη διαπαραταξιακή ως ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στις πολιτικές απρέπειες εκ μέρου συγκεκριμένων μελών της Δημοτικής Αρχής. Είπες εσύ. Όλα αυτά είπατε εσείς. Και στο μικρόφωνο είπες, διαφωνείτε έτσι. Όλα αυτά λοιπόν τα είπατε εσείς. Παρακαλώ να απομαγνητοφορηθούν. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε και το θέμα της αξιοποίησης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου να σημειώνει πως η σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και της Κυβέρνησης, όπως παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεβαλογιάννη, διαψεύδει τα σενάρια περί ενέχειρου εγγύησης. Η τράπεζα και το γενικό δημόσιο πλέον στη σύμβαση που κάνανε εξαρτούν την προώθηση των εργασιών κατασκευής του νέου αεροδρομίου, την προώθηση των εργασιών για την ανάπτυξη του αεροδρομίου Καζαντζάκη. Να έχει πρωταγωνιστικό χαρακτήρα στην επόμενη μέρα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, ο Δήμος Ηρακλείου ζήτησε η αντιπολίτευση. Και να διασφαλίσουν απαραίτητα τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες που δρομολογούνται